Την Αρέπα, η μητέρα του Νικόλα Τσιγκαβακλή. Πρέπει να σας πω ότι χθες σε ολόκληρη την Αθήνα, αλλά το είδατε κι εσείς, στην περιοχή των Σιπουλίων, ζήσαμε τη σιδερένια φτέρνα ενός απίστευτου κατασταλτικού κράτους. Πρέπει να σας πω ότι ο απροκάλυπτος τρόπος με τον οποίο μαζεύτηκαν όπια, δέλτα, βίας, εκατοντάδες μηχανές, της αστυνομίας αυτοκίνητα για να καταδιώξουν νέα παιδιά και τους διαδηλωτές σε μια διαδήλωση που είχε ολοκληρωθεί μάλιστα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι μόλις πριν από λίγο μια γειτόνισσα, γιατί όλοι εμείς μένουμε εκεί ξέρετε, μια γειτόνισσα μου στείλε ένα βίντεο που δείχνει τους αστυνομικούς με τα χέρια τους να μετακινούν αυτοκίνητα από τις Σεπολίων για να περάσει η Άβρα. Φέρναν την Άβρα. Αυτά που σας πριν από λίγο σας είπε η μητέρα του Ορέστη και της Λιδίας ήταν πριν φέρουν την Άβρα. Φέρναν την Άβρα για να αντιμετωπίσουν όλον αυτό τον κόσμο ο οποίος απέναντι στην απίστευτη καταστολή σε όλους εμάς, τα παιδιά μας, διαδήλωνε και φώναζε για να απελευθερωθούν τα παιδιά που ανέτεια είχαν συλληφθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχουν νόημα οι λεπτομέρειες. Δεν ζήσαμε μία σιδερένια φτέρνα και ταυτόχρονα ζήσαμε με πολύ περήφανο τρόπο τα παιδιά μας να διδάσκουν σε αυτόν τον τόπο και εμάς τους ενήλικες να διδάσκουν ξανά πολυτεχνείο. Γιατί το 73 ξανά το ζήσαμε χτες. Και δεν είναι μόνο οι συλλήψεις που γίναν, πρώτα και κύρια, και αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε σαν εργαζόμενοι, σαν αγωνιστές, σαν γονείς, η νεολαία μας απάντησε, οι άνθρωποι απάντησαν και όπως είπε χθες ο Ρίζος, ο Μιχάλης γιατρός, όχι ρε, ο φασισμός δεν περνάει εδώ. Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας και για όλη την νεολαία που βρέθηκε χθες στους δρόμους. Κι ας είναι και συλληφθέντε σήμερα. Τους μάθαμε να διδάσκουν. Ψωμί, παιδεία, υγεία, ελευθερία. Ευχαριστώ.